Θα ξεκινήσουμε τώρα την επόμενη συνεδρία. Παρακαλώ, οι κύριοι που κάθονται πίσω, αν μπορούν να καθίσουν στα καθίσματα, θα είναι καλύτερα. Και θα δώσω το λόγο στον πρόεδρο του συνεδρίου, τον κύριο Ακρίβο. Πρώτος ομιλητής για αυτή τη συνεδρία είναι ο κύριος Δημήτρης Τουρλάκης. Ο Δημήτρης Τουρλάκης είναι αμευθύρας γυναικολόγος και συνεργάτης του λαπαροσκοπικού τμήματος της κλινικής ΡΕΑ. Θα μας μιλήσει για ό,τι νεότερο υπάρχει σχετικά με τον εμβολιασμό κατά του HPV. Κύριε Τουρλάκη. Καλημέρα σας. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Ακρίβο για την πρόσκληση να μιλήσω σε αυτό το συνέδριο. Θα ξεκινήσω, να μην χάνουμε χρόνο, λίγο γρήγορα. Ό,τι υπάρχουν από δεδομένα τελευταία που αφορούν τον εμβολιασμό για τον HPV. Πώς αλλάζω διαφάνειες εδώ. Με το κλικ. Συνοπτικά, αυτό για το οποίο θα μιλήσω είναι τα δεδομένα που έχουμε για την ασθένεια που σχετίζεται με τον HPV. Το που βρισκόμαστε σήμερα από πλευράς στατιστικών, τα στατιστικά που αφορούν τον εμβολιασμό για τον HPV, τα βασικά στοιχεία και τα τελευταία δεδομένα όσον αφορά το εμβόλιο, την αποτελεσματικότητα, τη διάρκεια και την ασφάλεια του εμβολίου και τέλος που προχωρούμε προς το μέλλον. Γνωστή διαφάνεια από την ΙΑΡΚ, η απόδειξη τόσο μοριακή όσο και επιδημιολογική για τους καρκίνους που σχετίζονται με τον ιό του HPV αφορούν τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, σχεδόν στο σύνολό του, τον καρκίνο του προκτού, του οροφάριγγα, πέους, κόλπου και δίου. Το μεγαλύτερο ποσοστό του καρκίνου αυτού αφορά τους τύπους 16 και 18, πολύ ψηλά ποσοστά επίσης στον καρκίνο του προκτού που οφείλονται στον ιό του HPV. Διαφορετικά τα ποσοστά περίπου 50% που αφορούν τους υπόλοιπους τύπους του καρκίνου. Μια γνωστή πυραμίδα σε όλους, την έχετε δει, είναι λίγο παλιότερη, του 2012 και αφορά ευρωπαϊκά στατιστικά και νέα περιστατικά καρκίνου που σχετίζονται με τους τύπους του ιού 16 και 18 που εμφανίστηκαν στην Ευρώπη, εμφανίζονταν κάθε νέο έτος. Για τα κονδυλώματα δεν χρειάζεται να μιλήσω στο παρόν συνέδριο, είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός. Καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, βλέπουμε ότι είναι αρκετά αυξημένος ο αριθμός του καρκίνου που αφορά τον οροφάριγγα και μάλιστα πολύ συχνότερο στους άντρες σε σχέση με τις γυναίκες. Καρκίνος του προκτού, κόλπου και δίου και με λίγα περιστατικά καρκίνου του πέους. Όσον αφορά τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, τελευταία στατιστικά του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που αφορούν το 2012, περισσότερο από 500,000 νέα περιστατικά καρκίνου του τραχύλου της μήτρας. Συγχρόνως βλέπουμε από τα διαγράμματα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, τις χώρες οι οποίες που είναι πιο σκούρο μπλε, μεγαλύτερη επίπτωση και τη μεγαλύτερη θνησιμότητα από κάτω παγκοσμίως από καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Δεύτερο σε ηλικίες, καρκίνος στις γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία 15 έως 44 ετών παγκοσμίως και υψηλός επίσης ο αριθμός των θανάτων, πάνω από 260,000 θάνατοι. Αυτό είναι ένα διάγραμμα που δείχνει λίγο τις διαφορετικές υπήρους, ευρωπαϊκά στατιστικά από την Globocan, το Global Cancer το 2012, την Ασιατική Ήπειρο και την Αμερικάνικη Ήπειρο και βλέπουμε ότι στις πιο προηγμένες χώρες τα ποσοστά είναι σαφώς χαμηλότερα σε σχέση με χώρες που βλέπουμε πολύ ψηλότερα, Φιλιππίνες, Ταϊλάνδη, Κωνσταρίκα, Κολομβία, υπάρχει μια πτώση και εκεί, προφανώς κάποια μέθοδο screening που προχωράει η προφυλάξη, αλλά εξακολουθούν να είναι πολύ ψηλότερα τα ποσοστά σε μη ανεπτυγμένες χώρες. Δεν χρειάζεται να σταθώ καν εδώ. Γνωρίζουμε όλοι 70% περίπου από τους δύο τύπους αυτούς και 4-5 τύπους που αποτελούν ένα μικρότερο ποσοστό στατιστικά σημαντικό. Και αυτή η διαφάνεια αφορά τους τύπους, την επίπτωση, τον επιπολασμό του HPV 16 και 18. Και για να δούμε λίγο τόσο στο παγκοσμίως όσο και στην Ευρώπη, με κάποια στατιστικά από το HPV Information Center, που αφορούν το φυσιολογικά της Παπα-Νικολάου και πώς στατιστικά που βρέθηκε ο ιός HPV 16-18 σε χαμηλόβαθμες επιθυλιακές βλάβες και σε υψηλόβαθμες και βλέπουμε ότι όσο προχωρούμε προς τα πάνω τόσο πιο συχνό είναι να βρει κανείς αυτές τις βλάβες. Αν προσθέσουμε και τους τύπους 31 και 35 βλέπουμε ότι αφορούν περίπου το 70% των προχωρημένων επιθυλιακών προκαρκινικών βλαβών. Όσον αφορά τον καρκίνο του προκτού, πάλι ένα στοιχείο από την Ευρώπη, είναι χαμηλός επιπολασμός, αλλά βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια, γενικώς όλα αυτά τα χρόνια, αυξάνεται η επίπτωσή του. 1 έως 3% αναφέρεται σε κάποια μελέτη. Και σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες που έχουν γίνει κάποιες μελέτες, φαίνεται ότι και μέχρι το 2008 τουλάχιστον που υπήρχαν
κάποια στοιχεία που έχω στη διάθεσή μου, αυξάνω τα ποσοστά τόσο στους άντρες όσο και στις γυναίκες. Λίγα στοιχεία για τον καρκίνο του εδίου και του κόλπου. Είναι σπάνιος. 5.000 περίπου νέα περιστατικά το 2015 στην Αμερική. Σχεδόν τα μισά λίγο μικρότερο από το 50% το ποσοστό στο οποίο συμμετείχε ο ιός του HPV, αλλά σχεδόν στο σύνολό του στις προκαρκινικές βλάβες. Και 16 και 18 είναι πάλι πιο συχνή τύπη. Το ίδιο και στο καρκίνο του κόλπου, ακόμα πιο σπάνιος. 1.300 περιστατικά λίγο νωρίτερα στην Αμερική. Πάλι βλέπουμε ότι στις προκαρκινικές βλάβες, το vein 2 και 3, πάρα πολύ ψηλός ο αριθμός συσχέτισης με τον HPV και 16 και 18 πάλι πιο συχνή τύπη. Βλέπουμε ότι υπάρχει παντού η συσχέτιση αυτή. Και στον καρκίνο του πέους δεν είναι συχνός, ακόμα πιο σπάνιος, λιγότερο από 1.000 άντρες στην Ευρώπη και στην Αμερική. Ψηλότερη ηλικία, πάλι σε αυτές τις σπάνιες προκαρκινικές βλάβες, πολύ ψηλό το ποσοστό συσχέτισης με τον HPV, πάλι 16 και 18. Μίλησα για τους άντρες, μπορεί ο καρκίνος του πέους να είναι σχετικά σπάνιος ή αρκετά σπάνιος σε σχέση με τον καρκίνο τραχύλου της μύτας και τους γυναικολογικούς καρκίνους. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι στατιστικά γενικά δεν αφορά τους άντρες, γιατί βλέπουμε ότι μισά περιστατικά στην Ευρώπη για κάθε δύο άντρες, δύο γυναίκες, ένας άντρας νοσεί από καρκίνο που σχετίζεται με τον ιό του HPV και αυτό αφορά κυρίως τον καρκίνο του οροφάρυγγα και τον καρκίνο του προκτού. Τα εμβόλια που υπάρχουν σήμερα. Τα δύο γνωστά σε όλους, το διδύναμο και το τετραδύναμο, το Σερβαρίξ και το Γκαρντασίλ. Από το FDA πήρε έγκριση στην Αμερική και έχει κυκλοφορήσει σε 3-4 χώρες μέχρι τώρα και το 9 δύναμο εμβόλιο, που αφορά και αυτούς τους 5 έξτρα τύπους, που αφορούν ένα 20% επιπλέον των καρκίνων του τραχύλου της μήτρας, τουλάχιστον όπου υπάρχουν τα στοιχεία. Μόνο το Γκαρντασίλ έχει ένδειξη και για τους άντρες, πράγμα το οποίο δεν έχει το διδύναμο, και οι ηλικίες τις οποίες καλύπτει. Πού βρισκόμαστε σήμερα? Έχουν εμβολιαστεί μέχρι το τέλος του 2014 από τα στοιχεία που βρήκα από το Lancet. Περισσότερα από 230 εκατομμύρια, έχουν γίνει περισσότερες από 230 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου, αρκετά περισσότερες του τετραδύναμου, που κυκλοφόρησε και ένα χρόνο νωρίτερα. Η κάλυψη, βλέπετε εδώ, που έχει ενταχθεί στο εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού. Η Ευρώπη είναι σχεδόν όλοι καλυμμένοι, η Αμερικανική Ήπειρος και η Αυστραλία. Εδώ είμαστε ακόμα πολύ πίσω, δεν υπάρχουν επίσημα προγράμματα, τουλάχιστον ακόμα εγκατεστημένα, και αυτό αφορά το 2014, βέβαια, αν υπάρχουν νέα στοιχεία θα φανούν. Περίπου 30% των χωρών παγκοσμίως έχει ήδη εντάξει στο Εθνικό Πρόγραμμα Υγείας τον εμβολιασμό. Αυτή είναι μια σημαντική διαφάνεια που δείχνει πως η τάση από εκεί που ξεκινούσαμε να καλύπτουμε μέχρι 26 ετών είναι με τα εθνικά προγράμματα, με το πρόγραμμα που βλέπουμε εδώ από το ECDC 2015 και 2016 στην Ευρώπη, στις ευρωπαϊκές χώρες, τείνουν όλες να εμβολιάζουν σε ηλικίες από 11 μέχρι 14, κάποιες και μέχρι 12 ετών, δηλαδή πολύ νωρίς. Άρα πρέπει να γίνεται σωστή ενημέρωση και είναι πολύ σημαντικό αυτό και τα παιδιά και από τους παιδιάτρους και εμείς τις μητέρες πιθανώς να εμβολιάζουν τα παιδιά σε νεότερη ηλικία, γιατί οι μελέτες δείχνουν ότι είναι πιο αποτελεσματικός ο εμβολιασμός όταν οι κοπέλες δεν έχουν έρθει ακόμα, έχουν ξεκινήσει τις σεξουαλικές επαφές. Οι μόνες χώρες που καλύπτουν στο πρόγραμμά τους από την Ευρώπη από 19-26 είναι η Τσεχία και η Ελλάδα, και η Ελλάδα θα δούμε ότι όχι για πολύ ακόμα. Τουλάχιστον βλέπετε ότι έχουμε κλείσει αυτό το κενό. Από 9 ετών μπορεί να ξεκινήσει ο εμβολιασμός, αλλά μόνο η Γερμανία το έχει στο επίσημο πρόγραμμα. Από 11 ετών και μέχρι 13-14, περισσότερες κοπέλες πλέον εμβολιάζονται στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Στο Εθνικό Πρόγραμμα Υγείας της Ελλάδας, αυτό αφορά τα στοιχεία από το 2015, από 11 χρονών μπορεί να ξεκινήσει και από 9, αυτό που καλύπτεται τουλάχιστον από τα ταμεία. 11 έως 14 ετών, θα το δείξουμε και σε μια διαφάνεια πιο κάτω, όταν δεν έχουν κλείσει τα 15 έτη ηλικίας. Γίνονται δύο δόσεις του εμβολίου σε χρόνο 0 και 6 μήνες, αντί για τις τρεις δόσεις, οι οποίες είναι απαραίτητο να γίνουν μετά την ηλικία των 15 ετών. Θα εξηγήσω μετά γιατί. Από το 2017 δε, φαίνεται ότι θα σταματήσει να καλύπτεται το εμβόλιο στην Ελλάδα για τις ηλικίες αυτές. Οπότε αναδεικνύεται πόσο σαφώς, πόσο σημαντικό είναι και σε αυτές τις ηλικίες τώρα να οθήσουμε τις κοπέλες να εμβολιαστούν. Η κάλυψη στην Ελλάδα, κάποια στοιχεία από την εταιρεία για τον HPV, έχουμε φτάσει περίπου 39% στις ηλικίες που εμβολιάζονται. Είναι ακόμα αρκετά χαμηλό σε σχέση με το ποσοστό που θα θέλαμε να φτάσουμε και θα δείξω γιατί από τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Η κάλυψη λοιπόν από το εμβόλιο του HPV ευρωπαϊκά ποικίλει αρκετά, είναι λογικό λόγω των χωρών που το έχουν εντάξει ή όχι. Οι περισσότερες χώρες στην Ευρώπη πλέον το έχουν βάλει στο Εθνικό Πρόγραμμα Υγείας, αλλά τα υψηλότερα ποσοστά κάλυψης τα έχουμε στην Αγγλία, Δανία, Σκωτία και Πορτογαλία όσον αφορά την Ευρώπη και στην Αυστραλία που βγαίνουν και τα πιο αξιόπιστα αποτελέσματα ήδη όσον αφορά το παγκόσμιο σύστημα. Και από το CDC βγήκε εδώ μια
στη διαφάνεια που δείχνω εδώ, σαν ένα φύσα, που δείχνει ότι 4 από τις 10 κοπέλες της ηλικίας που καλύπτει το εμβόλιο δεν έχουν εμβολιαστεί ακόμα σε όλη την Αμερική και 6 από τα 10 αγόρια, γιατί εκεί έχει μπει στο πρόγραμμα να εμβολιάζονται και τα αγόρια. Ποιοι είναι οι βασικοί λόγοι? Το έβαλα 2 διαγράμματα για να δούμε ότι τελικά το ότι δεν εμβολιάζεται, δεν έχει αρκετή κάλυψη, αφορά ασήμαντους λόγους. Εδώ είναι μια μελέτη από την Αυστραλία, από το Υπουργείο στη Βικτόρια, που δείχνει κάποια ποσοστά γιατί δεν έκαναν καν το εμβόλιο, γιατί δεν έκαναν δεύτερη, τρίτη δόση. Είναι όλοι ασήμαντοι λόγοι, δεν χρειάζεται να σας διαβάζω αυτά. Εδώ φαίνεται στην Αμερική το 2012 οι 5 βασικότεροι λόγοι για τους οποίους δεν εμβολιάστηκαν. Οι γονείς δεν πήγαν τα παιδιά τους για να εμβολιαστούν. Θεωρούσαν ότι δεν έχει σεξουαλικές επαφές, άρα δεν χρειάζεται. Δεν νομίζω, απλά χωρίς κανένα δεύτερο λόγο. Κάποια ανησυχία για τις παρενέργειες, αλλά το κυριότερος λόγος η έλλειψη γνώσης. Δεν ενημερώθηκαν σωστά για την ύπαρξη του εμβολίου και για την αναγκαιότητα να πραγματοποιηθεί. Πάμε λίγο στα εμβόλια, στα βασικά χαρακτηριστικά που αναφέρουμε πάντα. Αποτελεσματικότητα, την ανοσογένεια. Κυκλοφορεί ήδη 10 χρόνια κυκλοφορούν αυτά τα εμβόλια. Άρα οι μελέτες θα συνεχίζονται και θα βγάζουμε διαρκώς νέα στοιχεία. Και όσον αφορά την ασφάλεια, γιατί κάποιες αμφιβολίες, κάτι ακούμε από εδώ και από εκεί, να γνωρίζουμε ποια είναι τα τελευταία στοιχεία για να μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να παραθέτουμε σωστά και τα στοιχεία στις κοπέλες που έρχονται στο ιατρείο. Ο τρόπος που μπορεί κανείς να δείξει πόσο είναι αποτελεσματικά, υπάρχουν τα πρώιμα αποτελέσματα τα οποία είναι ήδη σαφή. Τα κονδυλώματα, ο επιπολασμός, η επίπτωση των κονδυλωμάτων και η ύπαρξη του HPV στα τεστ Παπα-Νικολάου. Τα μεσοπρόθεσμα αποτελέσματα που αφορούν τις προκαρκινικές βλάβες. Κάποια μελέτη στο Lancet το 2015 είπε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και την εμένουσα φλεγμονία από τον HPV, γιατί δίνει πάρα με αποτελέσματα και σχετίζεται σε σημαντικό βαθμό με τις υψηλόβαθμες, τελικά με την ανάπτυξη υψηλόβαθμων βλαβών. Και ένα ερωτηματικό, τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα που αφορούν τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Επιδημιολογικά κυρίως στοιχεία θα μας δώσουν κάποια αποτελέσματα. Αυτά είναι τα trials που έδειξαν ότι για τους τύπους του ιού που καλύπτουν τα εμβόλια, τόσο το τετραδύναμο όσο και το διδύναμο, είχαμε 100% κάλυψη στα χρόνια που έχουν παρακολουθηθεί όσον αφορά την κάλυψη από τους συγκεκριμένους τύπους του ιού, άρα είναι απολύτως αποτελεσματικά. Και εδώ κάποια στοιχεία που αφορούν την Αυστραλία, που είναι η χώρα η οποία έχει τον υψηλότερο βαθμό, τέλος πάντων, από το πρόγραμμα εμβολιασμού των κοριτσιών σε αυτή την ηλικία. Και βλέπουμε την πριν το εμβόλιο επίπτωση των τύπων αυτών του ιού 16 και 18 και μετά το εμβόλιο επίπτωση βλέπουμε ότι έχει μια ραγδαία πτώση στατιστική των ιών αυτών. Όσον αφορά τους υπόλοιπους τύπους, υπάρχει κάποια θεωρητικά διασταυρούμενη αντίδραση, κάποιες από αυτούς φαίνεται λίγο να έχουν μειωθεί, κάποιοι από αυτούς που δεν καλύπτει καν ούτε σε διασταυρούμενη αντίδραση το εμβόλιο έχουν λίγο αυξήσει τα στατιστικά τα ποσοστά τους. Και όσον αφορά τις προκαρκινικές βλάβες, τα μεσοπρόθεσμα λοιπόν αποτελέσματα, τα αποτελέσματα δείχνουν από το Ινστιτούτο Υγείας, δημοσιεύτηκε και στο Medscape, ότι τόσο όσον αφορά το CN2 και το CN3, και εδώ είναι το συνδυαστικό, φαίνεται ότι σε υψηλότερες ηλικίες που δεν είχαν τόσο υψηλά ποσοστά κάλυψης προηγούμενα χρόνια, με την μπλε σκούρα γραμμή, φαίνεται ότι εξακολουθεί να αυξάνει κάπως η επίπτωση των βλαβών αυτών, ενώ στις μικρότερες ηλικίες κάτω από 20 κυρίως, αλλά και 20-24 που εμβολιάστηκαν, φαίνεται ότι ξεκάθαρα ότι πέφτουν τα ποσοστά αυτά. Και εδώ το ίδιο, στη Βικτόρια από την Αυστραλία, βλέπουμε στην πράσινη και στην κόκκινη γραμμή, που είναι οι μεγαλύτερες ηλικίες, ότι τα ποσοστά εξακολουθούν να αυξάνονται σε μικρό βαθμό, ενώ στη Γαλέζα και στην ΜΟΒ, στις μικρότερες ηλικίες, κάτω από 20 και 20-24, μετά το πρόγραμμα εμβολιασμού, έχουμε μια πολύ σημαντική πτώση της επίπτωσης αυτής. Ένα επίσης σημαντικό στοιχείο από την Αμερική που δείχνει ότι, που δημοσίευσε ο Χαρίρης στο Vaccine το 2015, ότι όσο προχωρούμε από τα χρόνια που πέρασαν από τη στιγμή που μπήκε ο εμβολιασμός, βλέπουμε ότι το ποσοστό των 16 και 18 τύπων που προκαλούσαν προκαρκινικές βλάβες μέτριου ή σοβαρού βαθμού ήταν σε αυτά τα ποσοστά. Όσο περνούν τα χρόνια, βλέπουμε ότι μειώνεται πολύ τα ποσοστά και σε αυτό. Όσον αφορά τώρα την ανοσογένεια, η φυσική λίμωξη από τον ιό του HPV δίνει μια αργή αντίδραση, δίνει αντισώματα τα οποία αυξάνονται, όπως βλέπουμε εδώ και στις μαύρες γραμμές, ναι, αλλά μόνο στο 50-70% τα αντισώματα και έχουν μια σταθερή, τέλος πάντων, στο χρόνο ένα τίτλο αντισωμάτων. Αντιθέτως, τα εμβόλια, κυρίως το τετραδύναμο στο οποίο έχουμε τα στοιχεία εδώ από το Public Health του Καναδά, δείχνουν ότι έχουν μια πολύ γρήγορη αντίδραση όσον αφορά τις πρώτες τρίτες δόσεις, φτάνοντας ένα πικ τον 7ο μήνα από την πρώτη δόση και τα αντισώματα αυξάνονται κατά 50 έως 1000 φορές περισσότερο σε σχέση με τη φυσική λίμωξη και παραμένουν, τουλάχιστον με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι σήμερα, κοντεύουμε τη δεκαετία, πολύ υψηλότερα σε σχέση με τη φυσική λίμωξη.
Όσον αφορά τις δύο δόσεις και αυτό που είπα πριν, δύο μελέτες που βγήκαν, μία από το Ρωμανόφσκι και την άλλη, το όνομα προτιμώ να μην σας το πω, που έδειξαν ότι δεν είναι μικρότερη η ανοσογένεια που παρατηρείται όταν γίνουν δύο δόσεις σε μικρότερη ηλικία, πριν κλείσουν τα 15 έτη οι κοπέλες, σε σχέση με τις τρεις δόσεις αργότερα. Έναυσμα γι' αυτό δόθηκε πού, είδαμε ότι είναι πολύ χαμηλά τα ποσοστά κάλυψης στις μη ανεπτυγμένες χώρες και επίσης το κόστος είναι κάτι που πρέπει πάντα κανείς να σκέφτεται. Οπότε δύο δόσεις είναι πιο εφικτό να πραγματοποιηθούν. Και δεύτερον, για τους λόγους που είπα πριν, ότι δεν πραγματοποιούν δεύτερη και τρίτη δόση, το συχνότερο αίτιο ήταν ότι το ξεχνούσαν. Που σημαίνει ότι δύο δόσεις είναι πιο εύκολο να έχει κανείς μια πιο πλήρη κάλυψη. Όσον αφορά τη διάρκεια, σημαντικό παράγοντας που ελέγχεται πάντα στα εμβόλια είναι η ανάπτυξη μνήμης. Πέρα από τα αντισώματα που βλέπουμε ότι παραμένουν αυξημένα για όλο αυτό το διάστημα, έχουν γίνει κάποιες μελέτες δίνοντας μια αναμνηστική δόση πειραματικά 5 και 7 χρόνια μετά την πρώτη και έδειξαν ότι η αντίδραση και η αύξηση των αντισωμάτων ήταν ραγδαία και πολύ γρήγορη, που σημαίνει ότι έχει αναπτυχθεί μνήμη. Ο μικρότερος τίτλος αντισωμάτων που καλύπτουν από μια λίμωξη είναι ακόμα άγνωστος. Τουλάχιστον με τη βιβλιογραφία που κοίταξα εγώ, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος τίτλος αντισωμάτων. Και γίνονται follow-up studies, θα δούμε σε 14 χρόνια ή τέλος πάντων στο μέλλον, για να δούμε τι θα γίνει με την κάλυψη αυτή από τα αντισώματα ή αν θα χρειαστεί επαναληπτική δόση. Θα το επαναλάβω και μετά. Μέχρι 9,5 χρόνια το Σερβαρίξ και μέχρι περίπου 9 χρόνια τον Καρντασίλ, με τα δεδομένα που είχαμε μέχρι πρότινος, φαίνεται ότι τα αντισώματα παραμένουν υψηλά. Και πάμε λίγο στο θέμα της ασφάλειας, γιατί σε όλους μας έχει τύχει και στο ιατρείο να παρουσιάζονται κάποια στοιχεία που κάποιος μου είπε ότι έχει παρενέργειες και οτιδήποτε άλλο, και έχουμε πάντα ένα debate, συγγνώμη. Δεν χρειάζεται να διαβάσουμε τον πίνακα. Υψηλός αριθμός υποτίθεται παρενεργειών. Λέω υποτίθεται γιατί όλες αφορούν τοπικό πόνο, είδημα στην περιοχή, ερήθημα ή κάτι τέτοιο μικρού βαθμού. Και πολύ μικρός αριθμός σημαντικότερων παρενεργειών. Αυτό είναι από το Εθνικό Σύστημα Υγείας από την Αυστραλία, που έγινε μια σύγκριση του 9 δύναμο με το τετραδύναμο, παρόμοια ποσοστά. Υπάρχουν διάφορες εταιρείες παγκοσμίως, μεγαλύτερες από το FDA. Το virus, το οποίο μπαίνει ο καθένας που είχε μια παρενέργεια που θεωρεί ότι σχετίζεται με το εμβόλιο και τη δηλώνει εκεί. Και όταν γίνει στατιστικά σημαντικό ή τέλος πάντων επαναληφθεί κάτι, το FDA μπαίνει στη διαδικασία να ψάξει να δει αν όντως σχετίζεται με το εμβόλιο. Κάποιες άλλες, Αυστραλία, Αμερική, και το GACVS, που φαίνεται το μεγαλύτερο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Υπάρχουν δύο σύνδρομα λοιπόν, τα οποία φαντάζομαι τα έχουμε διαβάσει όλοι, που κάποια στιγμή βγήκε στη δημοσιότητα ότι κάποιοι δημοσίευσαν ότι μπορεί να σχετίζονται στατιστικά σημαντικά, δηλαδή να υπάρχει μια αύξηση στις κοπέλες που έχουν εμβολιαστεί με τα εμβόλια αυτά. Το ένα είναι το σύνδρομο σύμπλοκου περιοχικού πόνου, δηλαδή ένας χρόνιος πόνος που αφορά τα άκρα. Παρουσιάστηκαν κάποια περιστατικά, υποτίθεται πάνω από το μέσο όρο σε κάποιες χώρες. Και το δεύτερο είναι το σύνδρομο ορθοστατικής ταχυκαρδίας θέσης. Δηλαδή να αυξάνεται 10 λεπτά, μέσα στα επόμενα 10 λεπτά από τη στιγμή που σηκώνεται μια κοπέλα έχοντας κάνει το εμβόλιο κατά το επόμενο διάστημα, να αυξάνονται οι παλμοί πάνω από 120 ή πάνω από 30 σε σχέση με το φυσιολογικό της καρδιακό ρυθμό, χωρίς να υπάρχει ορθοστατική υπόταση, χωρίς να παίρνει φάρμακα, χωρίς κανένα άλλο αίτιο που να το δημιουργεί. Υπάρχουν αυτά τα σύνδρομα. Θεώρησαν ότι ίσως είναι λίγο στατιστικά πιο σημαντικά. Αυτό οδήγησε σε κάποιες αμφιβολίες. Κάποιες χώρες, κάποια μεμονωμένα περιστατικά. Βλέπουμε η Ιαπωνία, στην Ιαπωνία και στη Δανία είπαν μήπως χρειαστεί να παρατείνουμε λίγο το χρόνο παρακολούθησης, να σταματήσει λίγο το εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού και να το δούμε σε δεύτερο χρόνο ή κάτι τέτοια. Παντού υπάρχουν αμφιβολίες, όταν είναι και σχετικά ακόμα μικρό, αν και έχουμε φτάσει στη δεκαετία πλέον το πρόγραμμα εμβολιασμού. Πού φτάσαμε? Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το GACVS 12 Μάρτιου 2014 βγάζουν μια ανακοίνωση που λέει ότι το benefit risk, δηλαδή το όφελος που έχουμε, είναι πολύ μεγαλύτερο του κινδύνου. Το ίδιο επανέλαβαν και στις 17 Δεκέμβρη του 2015 και μάλιστα βγάζουν αυτή την πρόταση, την οποία θεωρώ αξιόλογη, ότι οι πόνοιες για κινδύνους από τον εμβολιασμό που βασίζονται σε ανέκδοτες ή σε μη επιδημιολογικά στηριγμένες τέλος πάντων μελέτες μπορούν να οδηγήσουν σε πραγματικό κίνδυνο όταν δεν κάνουμε τελικά τον εμβολιασμό. Και αυτός είναι ο πραγματικός κίνδυνος. Και το European Medicines Agency, που έβγαλε μια ανακοίνωση μετά από μελέτες το 2015, ότι δεν φαίνεται να υπάρχει καμία στατιστικά σημαντική συσχέτιση σε σχέση με το γενικό πληθυσμό όσον αφορά τα δύο σύνδρομα αυτά. Κερασάκι στην τούρτα, 27 πρώτου του 2016, όλα τα κέντρα καρκίνου στην Αμερική μαζεύονται και βγάζουν ένα κοινό ανακοινωθέν που λέει τα στατιστικά του καρκίνου του τετραχείου και των υπόλοιπων καρκίνων που παρατηρούνται στην Αμερική. Urging, δηλαδή κάνοντας μια παράκληση να προσπαθήσουν να εμβολιαστούν όσο το δυνατόν περισσότεροι, γιατί το μη εμβολιασμός και τα χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού αποτελούν ένα κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, ένα σημαντικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.
Δύο επιπλέον στοιχεία, δεν θα σας κρατήσω πολύ, είναι, αφορούν τη διασταυρωμένη αντίδραση, τα στοιχεία που βρήκα τουλάχιστον στη βιβλιογραφία. Ναι, ίσως και λίγο περισσότερο για κάποιους έχουν αναφερθεί από το διδύναμο εμβόλιο σε διασταυρωμένη αντίδραση αντισώματα για κάποιους υπόλοιπους τύπους. Φαίνεται όμως ότι αυτή είναι μερική κάλυψη, δεν γνωρίζουμε καν ποια είναι η διάρκειά της και τα αντισώματα είναι πολύ χαμηλότερα σε σχέση με τους τύπους που πραγματικά καλύπτει. Τουλάχιστον τα δεδομένα αυτά είναι μέχρι σήμερα. Και ένα ερώτημα που θέλησα να θέσω, όπως ο Χερέρα, γιατί μου πέρασε το μυαλό, νομίζω και σε αρκετούς, ότι μέχρι σήμερα καλύπτουμε αυτούς τους τύπους του ιού, γιατί αυτοί οδηγούν στα μεγαλύτερα ποσοστά, τέλος πάντων, καρκίνου του τραχύλου της μήτρας. Αλλά δεν γνωρίζει κανείς και δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν αυτό το κενό που θα δημιουργήσει μετά από ίσως δεκαετίες η εξάλληψη ή τέλος πάντων η μείωση σε ελάχιστα ποσοστά των τύπων αυτών θα οδηγήσει στην κάλυψη αυτού του κενού από άλλους τύπους του ιού που προκαλούν μικρότερο ποσοστό των καρκίνων σήμερα. Είναι ερωτηματικό, υπάρχουν μελέτες που τρέχουν, θα τα δούμε στο μέλλον σύμφωνα με το Χερέρο. Μια διαφάνεια για το 9 δύναμο, πήρε έγκριση από το FDA το 2014, φαίνεται ότι έχει την ίδια νοσογένεια για τους τύπους που καλύπτει ούτως ή άλλως το τετραδύναμο και έχει κάπως περισσότερες τοπικές παρενέργειες. Στους άντρες δεν έχουν βγει ακόμα τετραέλες, αποτελέσματα για να ξέρουμε τι γίνεται. Αναμένεται στο μέλλον, δεν γνωρίζουμε πότε, πρέπει να κυκλοφορήσει σε 3-4 χώρες, κάποια στιγμή να βγει και στην Ελλάδα. Αυτό δεν σημαίνει ότι περιμένουμε στο να εμβολιάσουμε τις μικρές κοπέλες για να δούμε πότε θα βγει αυτό το εμβόλιο, το οποίο όμως φαίνεται ότι θα είναι αρκετά αποτελεσματικό. Και μάλιστα στις οδηγίες του φαίνεται στις χώρες που έχει κυκλοφορήσει ότι όποιος έχει ξεκινήσει με το τετραδύναμο μπορεί και να συνεχίσει τις υπόλοιπες δόσεις με το 9 δύναμο. Όσον αφορά τους άντρες, μια διαφάνεια δεν θα σταθώ πολύ. Υπάρχουν συν και πλήν σε αυτή την ιστορία, γι' αυτό δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα παγκοσμίως να μπει στο Εθνικό Πρόγραμμα Υγείας. Θετικά το ότι δεν υπάρχει μέθοδο screening στους άντρες, άρα είναι ο μόνος τρόπος να προλάβει κανείς αυτό, την πιθανή επίδραση που θα έχουν, που φαίνεται να έχουν στον καρκίνο στους άντρες, ότι καλύπτει το μεγαλύτερο ποσοστό των κονδυλωμάτων. Το μειονέκτημα ίσως είναι το πρέπει να υπολογίζει κανείς πάντα το κόστος όλες αυτές τις ιστορίες με το να εμβολιάσει κανείς το σύνολο του πληθυσμού αντρών και γυναικών. Σε κάποια άλλη μελέτη διάβασα ότι όσο μεγαλώνει το ποσοστό κάλυψης των κοριτσιών, τόσο θα γίνεται μικρότερη και η ανάγκη για να καλύψει κανείς και τα αγόρια. Όσο είναι χαμηλά τα ποσοστά, καλύτερα να μπορέσει κανείς όπου μπορεί να συμβουλεύει να καλύπτονται και οι άντρες. Πού πηγαίνουμε στο μέλλον, πριν κλείσω. Το ένα είναι τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, αυτό που σας είπα πριν. Είναι δύσκολο να τα δούμε. Θα τα δούμε μετά από δεκαετίες και μόνο με επιδημιολογικά αποτελέσματα. Γιατί δεν μπορούμε να πραγματοποιήσουμε καμία μελέτη στην οποία θα δούμε πόσο θα φτάσουν σε καρκίνο, γιατί προφανώς ο στόχος είναι να θεραπεύουμε όλες τις προκαρκινικές βλάβες πριν φτάσουμε σε καρκίνο. Ένα άλλο ερώτημα, δεν υπάρχει κάποια βιβλιογραφία ή τουλάχιστον κάτι σε μεγάλο αριθμό ασθενών για τις κοπέλες που ναι, ενδείκνυται να κάνουν το εμβόλιο του HPV όταν έχουν μολωθεί από κάποιον από τους τύπους που καλύπτει το εμβόλιο για να καλυφθούν από τους υπόλοιπους ή να αυξήσουν τα αντισώματά τους. Αλλά δεν έχουμε μελέτες μακροπρόθεσμες για να δούμε τελικά αυτές στο follow-up πόσες από αυτές παρουσίασαν προκαρκινικές βλάβες εκ νέου οι οποίες να προχώρησαν. Και όσον αφορά την αναμνηστική δόση, αυτό είναι το τελευταίο που βρήκα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, γιατί μέχρι σήμερα λέμε ότι δεν χρειάζεται, είναι υψηλός ο τίτλος αντισωμάτων. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έβγαλε οδηγία που λέει ότι οι μελέτες μέχρι σήμερα που δείχνουν ότι έχει μακροπρόθεσμα αποτελέσματα είναι low quality, είναι ακόμα χαμηλής ποιότητας και αυτό αφορά το χρονικό διάστημα. Που σημαίνει ότι το αν θα χρειαστεί, ακόμα δεν μπορούμε να δώσουμε απάντηση σε αυτό. Θα χρειαστούν πιο long term μακροπρόθεσμα στοιχεία για να το απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα. Και ένα τελευταίο, θα σταθώ ένα λεπτάκι μόνο, είναι τα θεραπευτικά εμβόλια. Είμαστε πολύ νωρίς και το λέω απλά για να γνωρίζετε ότι κάπου εμφανίζεται ένα μικρό φως στο βάθος του τούνελ όσον αφορά εμβόλια θεραπευτικά σε ήδη υπάρχουσες βλάβες. Έχω υπόψη μου και είδα δύο φάσεις, δύο μελέτες που έχουν παρουσιαστεί, ένα προσέρβιξ και ένα άλλο, τέλος πάντων, δύο εταιρείες που χρηματοδοτούν κάποια προγράμματα ή για χαμηλόβαθμες επιθυλιακές βλάβες ή για πιο υψηλόβαθμες CN2 και CN3, που σε μικρό δείγμα ασθενών άρχισαν να δείχνουν κάποια ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Ότι είχαμε υποστροφή των βλαβών αυτών μετά από τα θεραπευτικά εμβόλια αυτά. Είμαστε πολύ μακριά ακόμα, αλλά το λέω για να γνωρίζετε ότι υπάρχει μέλλον και σε αυτό. Πολύ ασφαλή, να με συγκρατάω, πολύ αποτελεσματικά. Προσπαθούμε να ενημερώνουμε, να γίνονται σε όσο το δυνατόν μικρότερη ηλικία, γιατί είναι πολύ αποτελεσματικό, τώρα είπαμε, πριν έρθουν σε σεξουαλική επαφή ή πριν έρθουν σε επαφή με κάποιον τύπο του ιού, φυσικά οι κοπέλες. Και περιμένουμε κάποια στιγμή το 9 δύναμο. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Τουρλάκη για την εξαιρετική ομιλία και για το γεγονός ότι είναι εντός χρόνου και άφησε και 5 λεπτά για ερωτήσεις. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω αν έχετε δύο στοιχεία, να μας πείτε δύο λόγια παραπάνω για αυτό που αναφέρατε το cross-protection, πριν δώσω το λόγο στο ακροατή. Ναι.
όλες τις μελέτες, αυτό που φάνηκε τέλος πάντων το cross protection, όσον αφορά το cross protection, βγήκαν κάποια στοιχεία, βγήκαν και από τις εταιρείες και βγήκαν αργότερα σε κάποια πρώτα στοιχεία από μελέτες που έδειχναν ότι όντως έχουμε μια αύξηση, αναφέρεται στις περισσότερες που έψαξα, από 30 μέχρι 45% τέλος πάντων αντισωμάτων για, των περιπτώσεων στους τύπους του ιού που υποτίθεται ότι έρχεται, θα έρθει πλέον να καλύψει το 9 δύναμο. Η απόδειξη στο ότι αυτό δεν είναι αρκετό, είναι μερικό και τελικά ο τίτλος αντισωμάτων είναι αρκετά χαμηλός που δεν γνωρίζουμε αν θα μας καλύψει, αν και όπως είπα πριν δεν γνωρίζουμε ποιος είναι ο ικανός τίτλος αντισωμάτων πάνω από τον οποίο καλυπτόμαστε, είναι το ότι οι ίδιες οι εταιρείες προσπαθούν να βρουν και έχουν, θα κυκλοφορήσει ήδη τέλος πάντων το 9 δύναμο εμβόλιο, γιατί ψάχνουν να δουν αυτούς τους 5 τύπους του ιού. Προφανώς δεν είναι αρκετή η κάλυψη και γι' αυτό χρειαζόμαστε ένα νέο εμβόλιο που θα καλύψει και γι' αυτούς τους τύπους και άρα να προσθέσει ένα ποσοστό κάλυψη στη διασταυρωμένη αντίδραση. Άρα δεν είναι κάτι που έχει αυτά αποτελέσματα και που μπορεί να, στα οποία μπορεί να στηριχτεί κανείς για να θεωρήσει ότι προστατεύεται και από τους υπόλοιπους τύπους του ιού. Ευχαριστούμε πολύ. Ερωτήσεις, σχόλια από το κρατήριο. Κύριος Πάνος Κάλτσης. Οι κοπέλες που έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό, τώρα που θα έρθει το νέο δύναμο, θα πρέπει να κάνουν 3 δόσεις του νέο δύναμο. Από τα στοιχεία που έχω στη διάθεσή μου, δεν φαίνεται ότι απαιτείται να γίνει νέος κύκλος εμβολιασμού. Είναι αυτό που σας είπα όσον αφορά όποιος έχει κάνει μία ή δύο δόσεις μπορεί να συνεχίσει με το 9 δύναμο. Αυτοί που ξεκινούν και έχουν ήδη καλυφθεί με το 4 δύναμο, σαν επίσημη οδηγία στο Εθνικό Πρόγραμμα Υγείας, δεν υπάρχει κάλυψη από το Ασφαλιστικό Ταμείο για να επαναλάβει κανείς το 9 δύναμο εμβόλιο. Θέλετε. Παθολογία τραχύλου σε κορίτσια που έχουν εμβολιαστεί. Εντάξει, δεν ήθελα να είναι προβοκατόρικη η ερώτηση. Ουσιαστικά ήθελα να σας πω, και επειδή είναι τα πρώτα ελληνικά στοιχεία τα οποία υπάρχουν και τα οποία ανακοινωθήκαν σε συνέδρια, ας πούμε, τη χρονιά που μας πέρασε, φαίνεται λοιπόν ότι από τα δεδομένα που έχουμε στα Γιάννα σε ένα μεγάλο αριθμό γυναικών, κοριτσιών, σε case control βάση, με εξομοίωση άλλων παραγόντων κινδύνου, κάποιες με partners κτλ., φάνηκε ότι τα κορίτσια τα οποία έχουν εμβολιαστεί ιδεωδώς πριν από την έναρξη σεξουαλικών επαφών είχαν ασήμαντη κυριολεκτικά παθολογία τραχύλου και τα οποία ήρθαν στο ιατρείο γιατί κάτι είχαν στο θέσπο Παπα-Νικολάου, μια και αυτό είναι η screening μεθοδολογία η οποία όταν βγει θετική οδηγεί τις γυναίκες στην κολποσκόπηση. Φάνηκε λοιπόν ότι τα κορίτσια τα οποία είχαν εμβολιαστεί, επαναλαμβάνω, στη σωστή ηλικία, είχαν μηδενική σοβαρού βαθμού παθολογία τραχύλου σε σχέση με τα controls τα οποία είχαν αυτή την παθολογία τραχύλου που ξέρουμε στη χώρα. Αυτά είναι ελληνικά δεδομένα. Υπάρχει άλλη μια μελέτη στο Obstetrics and Gynecology, νομίζω πριν από μερικούς μήνες, από την Αμερική, η οποία δείχνει περίπου τα ίδια πράγματα. Ναι. Και τι διάστημα παρακολούθηση είχατε για αυτά τα κορίτσια? Ποικίλε. Δηλαδή τα κορίτσια τα οποία έχουν εμβολιαστεί από τότε που ξεκίνησε το εμβόλιο μέχρι και πριν από ένα έτος, ας πούμε έτσι. Περίπου δηλαδή 8 χρόνια κατά μέσο όρο παρακολούθηση. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Πασκευαϊδη. Άλλη μια ερώτηση, άλλο ένα σχόλιο. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Τουλάκη. Ευχαριστώ πολύ.